δεν πρόλαβαν να τελειώσουν οι εκλογές και η κυβέρνηση έφερε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που όπως ξέρουμε προβλέπει τεκμαρτό υπολογισμό κερδών, μίνιμουμ δήλωση 11.000, μίνιμουμ φόρο 1.700 ακόμα και για τον τελευταίο επαγγελματία. Ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που θα αποτελέσει ταφόπλακα για χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες συναδέρφους. Το νομοσχέδιο, συνάδελφοι, ήταν έτοιμο από καιρό, αφού περιέχοντας την νεαρινή έκθεση της Κομισιόν, την οποία βέβαια ψήφισαν όλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι προεκλογικά δεν έβγαλε κανείς τους άχνα. Βλέπετε, προεκλογικά ήμασταν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας ως συνήθως, αλλά αμέσως μετά γίναμε το διαρθρωτικό πρόβλημα που πρέπει να εξαφανίσουν. Αυτό θέλει διακαώς ο ΣΕΒ χρόνια τώρα. Το τόνισε ο Στουρνάρα στην ομιλία του και φυσικά ανέλαβε η κυβέρνηση να υλοποιήσει. Για να το πετύχουν αυτό έχουν πάρει σβάρνα τα κανάλια και μας αποκαλούν κλέφτες και φοροφυγάδες. Ακόμα, για να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό, επικαλούνται τη φορολογική δικαιοσύνη. Λένε ότι τάχα δεν γίνεται να δηλώνει ο επαγγελματίας λιγότερα από τον υπάλληλό του. Πώς το ξέρουν αλήθεια, συνάδελφοι? Δούλεψε ποτέ κανένας από αυτούς για να το ξέρει? Εμείς ξέρουμε. Ζήσαμε τη 15ετή κρίση που μας μάτωσε και μας χρέωσε με τα μνημόνια και φτάσαμε να μας παίρνουν τα σπίτια, τα μαγαζιά και τα εργαλεία δουλειά στους πληστηριασμούς. Ζήσαμε την πανδημία με τα υποχρεωτικά lockdown και ξέρουμε ότι ναι, πολλές φορές παίρνουμε λιγότερα από τους υπαλλήλους μας, έως και καθόλου, προκειμένου να διατηρηθεί η επιχείρησή μας. Αυτό είναι και η βασική στόχευση. Να μειωθεί το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων. Να μας εξοβελήσουν από το επάγγελμα για να συρρυκνωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και η διασπορά της της δικηγορικής ύλης και να συγκεντρωθεί στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, τα οποία θα απασχολούν όσους απασχολούν με συνθήκες γαλέρες όπως σήμερα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω μέχρι να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Παλεύουμε όχι μόνο για την απόσυρσή του, αλλά για να καθιερωθεί και αφορολόγητο όριο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, να καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος, να καταργηθούν όλες οι άδικες επιβαρύνσεις τις οποίες έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια.